Ξεκινήσαμε το ρεκόρτ για το δεύτερο σετ. Bonito εναντίον Hot Cookies, χάρτη Tandarin Limited Edition είναι αυτό. Λογικά δεν ξέρω τι είναι. Ναι, ναι, μπορεί. TVT σε αυτό το χάρτη, περιμένουμε τον Bonito να μπει. Decline the lobby invitation, θα δούμε ίσως να έχει κάποια δουλειά. Να μου πούνε για ό,τι πρόβλημα υπάρχει τεχνικό για τον ήχο. Ο Bonito μπήκε. Ο Bonito εδώ κάνει μια ενδιαφέρουσα δήλωση. Ότι ξεκίνησε να πατάει C-Stack για τα tanks και μάλλον δεν τέλειωσε, δεν το πήρε, το έκανε λάθος κουμπί, λάθος hotkey. Πιστεύω ότι μετά τα τρία racks, ξέρω εγώ, και αφού είχε κάνει το expand, πιστεύω ότι άρχισε λίγο να κάνει transition σε tanks. Αν και βέβαια στο τελικό παιχνίδι δεν νομίζω να έχει τόσο σημασία. Σημασία αυτό που απέτυχε ο Bonito να κάνει να βγάζει συνέχεια CVs. Δηλαδή το πιο βασικό πράγμα που ακόμα και πάρα πολύ καλοί παίχτες το δεν μπορούν να το κάνουν συνέχεια. Και εκεί πέρα ο Hot Cookies, παρόλο δηλαδή που θα έπρεπε να έχει κατώτερη οικονομία αφού είχε τόσο αργό δεύτερο command center, είχε καλύτερη οικονομία. Δηλαδή τον έφτασε και τον ξεπέρασε μετά. Βέβαια μετά πήρε και την κρυφή βάση ο Hot Cookies και πήρε γιγάντιο πλεονέκτημα. Ωραία, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Για να δούμε. Περιμένουμε τον Grimskov, λογικά. Ίσως να γίνει παράλληλα συντονισμός με το άλλο παιχνίδι, να μην, για να μην υπάρχει κάποιο exciting ending. Θα ήθελα πάρα πολύ να τα δω, πραγματικά ανυπομονώ να τελειώσουμε να πάω να τα δω. Αντισώς, 2-0. 2-0 για τον Admiral. Ναι. Όχι. Ναι, 2-0 για τον Antisocial. Για τον Antisocial? Ναι. Ενημέρωσα λάθος τότε πριν. Νομίζω ότι το πήρε ο Admiral σε πριν. Όχι, ο Σισε ήταν 0-1 και τώρα ο Σισε είναι 0-2. Και 9.30 ώρα ξεκινάει Tizzy με Sentence. Στο άλλο κανάλι βέβαια. Άρα πέρασε Antisocial. Πέρασε ο Antisocial. Antisocial που έχει να παίξει Starcraft 2 μήνες. Ένα μήνα, να πω την αλήθεια. Και στις 9.30 ώρα στο άλλο κανάλι, δηλαδή σε 20 λεπτά, θα έχει Tizzy. Επίσης γνωστός ως Δεμίστα, ενάντια στο Sentence στο κανάλι 2, στο TV2. Άμα πάτε στο site του HSL, hsl.gamebattles.gr, μπορείτε να τα δείτε και δύο κανάλια, να τα παίζουν και τα δύο stream ταυτόχρονα και ανάλογα να κάνετε zapping, να βάζετε mute το ένα, να βλέπετε το άλλο. Ευχαριστούμε eShop.gr για τα απίστευτα δώρα που μας δίνει. Gamebattles.gr iTech for you, ηλεκτρονικό μαγκαζίνο, iTech for you, επισκεφτείτε το, και Rockcut με το υπέροχο Elite και Uber Gosu Hardware. Ωραία, έχει κάποιο μπιλ στο νου τον Bonito και το ρωτάει αυτό? Να δούμε, δεν είδαμε, εντάξει, το θέμα είναι το μπιλ και εγώ το έχω στο νου μου, αλλά το execute είναι το θέμα. Να πούμε, Bomber vs MVP, φοβερά παιχνίδια, το πιάσε και το στοίχημα. Λοιπόν, πες. Να πούμε για τα βραβεία λίγο. Ναι, βέβαια. Τα ξέρεις απ' έξω, πρώτη θέση. 400 ευρώ μετρητά. 400 ή 500. 400 μετρητά. Α. Όλο το Rockat σύστημα που έχει mouse, πληκτρολόγιο, mousepad, διαχείριση καλωδίων, τα πάντα όλα. Τι άλλα θυμάσαι, δεν τα θυμάμαι εγώ απ' έξω. Όχι, δεύτερη θέση είναι 200 ευρώ ή δεν θυμάμαι. Πάντως είναι τα καλύτερα δώρα που έχουν δει σε τουρνουά ελληνικό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο να τα δεις. Δεν είναι θέμα. Άμα κάνω λεπτά που θα λαγκάρει γι' αυτό. Okay. Να παίζει σε window mode τότε, νουμπάκι. Δεν υπάρχει στα κραφτά που να μην παίζει σε window mode αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για να δούμε. Ησυχία. Ναι, ναι. Μυγάκια, κουνούπια ανάμεσα στα δέντρα. Ο Bonito πάει για το scout. Ο Hot Wheels πάει για... Τι? Expand πρωτού barracks. Αυτό είναι. Μεγάλο ρίσκο, βέβαια είναι και γιγάντιος ο χάρτης. Περίμενε, έλα, τι κάνει, έλα. Εντάξει, θα μαζέψει και 5 μήνες. Όλε, μάλιστα, πω. Hot Cookies σήμερα εκπλήσει το Πανελλήνιο με το play του. Και βέβαια ο Bonito θα πάει One Racks Expand, που είναι κάπως πιο ασφαλές, αλλά πιο αργό, πιο λιγότερο δυνατός από οικονομικής απόψης από αυτό που το build που κάνει ο Hot Cookies. Τώρα θα το δει βέβαια ο Bonito και θέλω να δω την αντίδρασή του. Δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάτι με τόσο μεγάλες αποστάσεις.
Για να δούμε. Όχι, πήγε να κάνει. Όχι, δεν πήγε να κάνει τίποτα. Για να δούμε, ο Μπονίτο θα το δει. Άμα ρίξει κανένα μπάνκερ και ξαφνικά ρίξει και πέρα. Holy crap. Holy crap. Θα καταφέρει να χαρασάρει το πρώτο SCV, το δεύτερο δεν ξέρω. Και όντως αυτό κάνει. Δεν κάνει expand και πάει για 3 racks, όπως είπα. Μάλιστα. Και είναι καλή επιλογή. Και τώρα για να δούμε. Ναι, είναι καλή επιλογή, με την έννοια ότι ο Hot Cookies δεν το περιμένει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα ο Hot Cookies παίρνει πολύ γρήγορο γκάζι. Δεν πρέπει να πετάει racks για να βγάλει γρήγορο του Marines. Ο Hot Cookies δεν έχει κάνει καν scout τον Bonito. Δεν ξέρει πού είναι, δεν ξέρει τι κάνει. Και τα Marines έχουν βγει έξω, οπότε και να έστελνε τώρα SCV δεν θα έμπαινε μέσα εύκολα. Μάλιστα, θα έχουμε ένα timing λοιπόν που θα έχουν φτάσει 2-3. Εγώ θέλω να δω και bunker τώρα, να σου πω την αλήθεια. Να το παίξει όπως ενάντια σε Zerg. Όχι, τέκλα, τέκλα για Reaper. Τέκλα για Reaper και θα είναι καταστροφικό αυτό. Θα είναι καταστροφικό για το Hot Cookies αυτό πραγματικά. Αν πιέσει γρήγορα όμως ο Bonito, με πολύ καλό micro απέναντι στα SCVs, θα τον αφήσει άπειρα πίσω. 4 racks λοιπόν. Ο Reaper κάνει πολύ μεγάλο damage ενάντια σε Marines, αλλά είναι ψοφάκι και πολύ εύκολα. Είναι πολύ light. Δεύτερο μπάρακ και είναι Reaper. Μ' αρέσει πολύ το build του Bonito πάντως, γιατί αντέδρασε σε αυτό που έκανε ο Hot Cookies. Ρίσκαρε, δηλαδή ο Hot Cookies ρε ένα ρίσκο και θέλει να τον τιμωρήσει ο Bonito, παίρνοντας και εκείνος ένα επιθετικό ρίσκο αυτή τη φορά. Παίρνει τον γκάζι του, οπότε δεν θα δούμε κάποιο lean. Παίρνει τον γκάζι. Αργεί ο Reaper, για να δούμε. Και κάνει και τρία μπάρακς ο Hot Cookies. Αργεί λίγο ο Bonito. Άμα τελειώσει αυτό το bunker εγκαίρος, θα είναι μια χαρά ο Hot Cookies. Αργεί να λίγο να πούμε το που στον Bonito, προσπαθεί να μαζέψει πολλούς Marines. Αυτή τη στιγμή έχει 8 Marines έξω, έναντι ενός Reaper. Κρατάει το Reaper στη βάση για άμυνα. Θα πάει να κάνει μια εξερεύνηση. Ίσως να πάει στο Zelnaga, αλλά αυτό θα είναι κακή ιδέα γιατί θα τον σκοτώσει κατευθείαν ο Hot Cookies. Όχι, έφυγε πίσω, πάει να φέρει το SCV. Για να δούμε, ο Hot Cookies είδε εδώ πέρα το SCV του Bonito, λέει τι κάνει αυτός που πάει. Μάλιστα, ο Hot Cookies. Ο Bonito μονίμως 4. Ωραία. Και θα τον φάει το Reaper. Θα φάει τον Reaper. Πρέπει να μπει κατευθείαν μέσα, το καταλαβαίνει. Υπάρχει μόνο ένα Marines, δεν θα μπορέσει να κάνει πολλά. Πρέπει να βγει άλλη Marines, παράγονται Marines. Πόπο, πολύ γρήγορο στήμα από το Hot Cookies. Ο Bonito περιμένει κι άλλο. Περιμένει κι άλλο και δεν ξέρω αν θα το βγει σε καλό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ Marines. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει κανένα run by, αλλά και πάλι. Και αυτό ακριβώς κάνει ο Bonito. Πάει για run by. Πάει για run by, για να δούμε εδώ. Marauder Rock πεθαίνει σε move command, χαμένο από το rally point. Όχι και το ίδιο το Marine. Τώρα μην πα στο Bonito. Και τώρα είναι θέμα micro, μπορεί να το κάνει flank με τα SCV. Για να δούμε πολύ καλό micro από τον. Από τον Bonito, παρόλα αυτά χάνει πολλά shots, βλέπουμε το hit and run, δεν ξέρω αν έχει lag. Τώρα πετυχαίνει πολλά shots, σκοτώνει αρκετά SCVs. Βλέπουμε εδώ πέρα και το units lock. Να δούμε και τα units. Μάλιστα. Λοιπόν, ίδια SCVs έχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά δεν έχει... είναι ίδια στιγμή, αλλά ο Bonito έχει 17 marines ενάντια 5 marines που έχει ο Hot Cookies. Έτσι. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να κρατήσει το expand, θα πρέπει να το σηκώσει κάποια στιγμή και άμα τελειώσει το bunker. Αλλά δεν νομίζω θα ξαναεπιτεθεί ο Bonito μόλις έρθουν θα κάνει μια ανασυγκρότηση και θα επιτεθεί αμέσως. Λοιπόν. Πολύ σωστή απόφαση. Ίσως αυτή να είναι και η τελευταία μάχη του παιχνιδιού για να δούμε τραβιέται πίσω έξυπνα και θα κυρώσει το bunker. Ναι, θα σηκώσει το command center ο Hot Cookies, δεν μπορεί να το κρατήσει εκεί πέρα προφανώς. Θα το χάσει. Το σηκώνει. Πρέπει να κάνει bunker, έχει κάνει ήδη ένα bunker ο Hot Cookies, κάνει ένα δεύτερο τώρα. Είναι αυτό που λένε όταν είσαι υποαπειλή πρέπει να ρίξεις μπάνκερ. Χωρίς να κάνει να το σκέφτεσαι. Τι γίνεται, μπάνκερ απευθείας. Το Steam τελειώνει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει. Υπάρχουν υπεράριθμοι Marines. Για τον Bonito, το Steam θα του κάνει. Ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις. Για να δούμε. Πολύ μεγάλες οι αποστάσεις. Δεν κάνει Steam. Δεν κάνει Steam. Τώρα φαίνεται και τα SCV και τώρα να στιμάρει. Πρέπει να στιμάρει, να βοηθήσει. Τώρα θα στιμάρει και θα ψοφήσουν όλοι αυτοί οι Marines. Δεν στιμάρει ακόμα και χάνει όλα του τα SCVs. 18 είναι 28 και παίρνει και expansion από τον Bonito, το βλέπουμε πίσω. Δεν πολύ έχει στιμάρει ωραία, ακόμα ο Hot Cookies. Δεν έχει στιμάρει και του έχει κάνει τώρα το δεύτερο push, ήταν μεγάλη ζημιά. Ήταν αρκετή ζημιά, δεν μαϊνάρει. Πολύ ωραίο transition του Bonito, ξέρει ότι έκανε αρκετή ζημιά, έφαγε πολλά SCVs. Έβαλε πίεση στο Hot Cookies και τώρα φεύγει πίσω, ξέρει ότι έχει το δικό του expand. Double engineering bay και θα πάει για steam push λογικά, 1-1. Έτσι δεν είναι. Ναι, πέφτουν και τα τέκλα. Και τώρα δεν έχει να φοβάται τίποτα, τραβιέται, τον έχει αφήσει πίσω του, έχει χάσει πολλά SCV. Ο Hot Cookies και μόνο ότι τον έχει με την ιδέα και το φόβο ότι μπορεί να του ξαναεπιτεθεί και να τον αποτελειώσει. Πολύ ωραίο production value και από τους δύο. Βλέπουμε εδώ πέρα 7 παράλληλα πράγματα συμβαίνουν. Πριν εσύ που έπαιξε με τον Μούτα, κάποια στιγμή ο Μούτας έκανε 15 πράγματα μαζί περίπου. Ήταν πραγματικά απίστευτο, μια σειρά τρελή. Αφού η Zerg είναι ίμπα τώρα, γιατί δεν χρειάζεται να το λέμε τώρα, αλλά είναι ο λόγος για τον οποίο έχασα. Δηλαδή άμα ήταν ενάντια σε πρώτος ή τέραν, πιστεύω τον είχα τον Μούτα, χαλαρά. Οκ. Αφιβάλλεις. Όχι, ότι σε τρόλ.
Παρ' όλα αυτά ο Μπονίτο πάλι μπάιο, αλλά θα αποψάρει πολύ πιο γρήγορα πριν βγει το C-Stack του Hot. Το θέμα είναι θα προλάβει να βγει το Steam. Αν θα προλάβει να βγει το Steam του Μπονίτο, το οποίο δεν το έχει ξεκινήσει καν. Και αν ο Hot Cookies πιέσει και έχει Steam, ενώ ο Μπονίτο δεν έχει, δεν ξέρω. Βέβαια είναι πολύ μεγάλη η αποστάση, γι' αυτό αν το ίδιο πράγμα είχε συμβεί σε πιο κοντές αποστάσεις θα είχε κερδίσει ήδη ο Μπονίτο. Αλλά επειδή είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις, μέχρι να φάνει η ενισχύση του Μπονίτο στη βάση του Hot Cookies, ο Hot Cookies προλάβαινε και έβγαζε αρκετό στρατό και κρατούσε. Και expand, double expand. Μάλιστα. Μπράβο. Τι έβαλε, πολύ ωραίο Hot Cookies, μπράβο του. Βέβαια, βέβαια, αφού είναι ο The Macro God, το είπες εσύ στην αρχή. Όχι, το αντίθετο είπα. Ναι, αυτό ακριβώς. Τρολ, τρολ. Μάλιστα. Ναι. Ξέρω ότι είναι πίσω Hot Cookies και παίρνει ένα ρίσκο όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι. Βέβαια στο προηγούμενο παιχνίδι δεν ήταν πίσω. Αλλά παίρνει ένα ρίσκο και επειδή είναι μεγάλος ο χάρτης μπορεί και να του βγει. Λοιπόν, πάλι μπάιο με Medivac θα δούμε από τον Bonito. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό το timing γιατί θα βγουν tank από τον Hot Cookies. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα tank ούτε συστέκ. Υπάρχει το factory με το τέκλα. Για να δούμε, ο Hot Cookies πάει κάτω. Έχει steam, έχει shield. Ο άλλος όμως έχει ένα στο attack. Απλώς πάει για εξερεύνηση περισσότερο, δηλαδή έχει πάρα πολύ μα... Α, αυτό το σκάν δεν ξέρω τι προλάβει να δει ο Hot Cookies, πιστεύω θα φύγει πίσω, πολύ ωραία. Είναι περίεργη μάχη, είναι 34 Marines εναντίον 39, αλλά υπάρχει Steam και Shield και από την άλλη υπάρχει 1-1, ενώ ο Hot Cookies έχει 1-0. Περίεργο, περίεργο παιχνίδι, πραγματικά πολλοί Marines τρέχουν από εδώ και από εκεί δεξιά, αριστερά. Θα ξεκινήσουν όμως και τα Medivac που θα βγαίνουν σε λίγο και θα βοηθήσουν άπειρα. Και να πούμε ότι ο Hot Cookies δεν έχει καν Starport, πες. Και μόλις ξεκίνησες στο κανάλι 2, το TZ Nadia Ascendance, Sakura Splato, πρώτος χάρτης. Ωραία. Όποιος θέλει να βάλει από εκεί να βλέπει. Να, δει ένα, να βάλετε και τα δύο, να δείτε high level PvP και high level TVT. TZ, γνωστός Mista, το φαβορί μαζί με το Mood για αυτό το πρωτάθλημα. Βάλτε να δείτε, να κάνετε scout η επερχόμενη αντιπαλή. Να πω επίσης ότι με ενημέρωσε ο Μούτας ότι όντως με Τέραν και πρώτος δεν την παλεύει και ότι θα τον είχα. Α, οκ. Ευχαριστούμε τον Μούτα. Και να μου πει και εμένα γιατί έβγαλε Hydras. Α, ναι, όντως και εγώ έπαθα ένα σοκ εκεί πέρα με τα Hydras, αλλά εντάξει. Πιστεύω ότι και να έκανε, ξέρεις αυτό που λένε. Ναι. Zergy Zimba. Καλά. Λοιπόν, έχουμε ένα μικρό downtime εδώ, στρατός. Ο Hot Cookies πήρε την τρίτη βάση, το κάνει Planetary Fortress, ώστε να είναι κάπως πιο ασφαλής, γιατί είναι πολύ μακριά από τις άλλες βάσεις, δεν μπορείς να ενισχύσεις εύκολα αυτή τη θέση. Ω, μικρό drop. Ναι, θα πάρει και άλλους δύο, θα πάρει και το άλλο το Medivac. Όχι. 50 Marines έναντι 50 Marines. Αυτό είναι. Marine ή Zimba. Marine King του κάνει Imba. Δεν είναι Imba. Το μεταξύ το ενδιαφέρον είναι ότι άμα πάει και κάνει drop πίσω από το Mineral Line του Hot Cookies στην τρίτη βάση. Θα δει το τρίτο. Το Planetary Fortress δεν μπορεί να βαρέσει πίσω από το Mineral Line. Δεν έχει τόσο μεγάλη εμβέλεια και θα το δει. Ναι, θα το δει. Θα το δει. Αλλά επιλέγει να το ρίξει. Έρχεται όμως εδώ πέρα. Πολύ καλή αντίδραση. Θα το πάρει και θα φύγει. Υπάρχει του ρετό. Θα πάει να κάνει drop ακριβώς πίσω από το Mineral Line. Όχι. Όχι. Να το κάνει. Ωπ, εδώ πέρα όμως έχουμε τη μεγάλη μάχη Μπονίτο. Παίρνει πρώτη θέση μάχης, πρώτη θέση πυρός. Τώρα γίνονται εσείς τα δάκα που έχουν πάρα πολύ. Έρχονται οι Μαρίς, οι μισοί δεν βαράνε από πίσω. Καλό το Άρκ και των δύο παιχτών. Παρ' όλα αυτά τα Medivac είναι που κλωτσώνουν την παρτίδα προς το παρόν. Υπάρχει το δεύτερο εντάξει που δεν μπορεί να το καθαρίσει. Τώρα εδώ πέρα θα τραβηχτεί πίσω από το Raze. Όχι, αβέντα η Σιβίλ δεν ήταν, δεν χρειάζεται να τα χάσει. Και πήγε ταυτόχρονα drop στο main. Έχουμε ταυτόχρονα drop το main και από τον είχε τελείω το Hot Cookies παντού μάχες. Να δούμε λίγο units lost. Units lost περίπου τα ίδια. Να δούμε όμως και CVs 34 του Hot Cookies. Αλλά έχει ένα command center παραπάνω. Όχι όμως μειούς παραπάνω. Δεν έχει καθαρίσει ακόμα αυτό το drop. Τώρα καθαρίσει. Πολύ έξω να καθαρίσει πρώτα το Medivac. Του λέει γιατί όχι, γιατί να φύγει εδώ. Είναι, θα μείνει εδώ για πάντα. Θα τον θάψω, θα γραφώσω και ένα σταυρό από πάνω. Κλακ! Ξαναλέω ότι το Planetary Fortress του Hot Cookies στην κρυφή τρίτη βάση. Ναι, εδώ πέρα. Πίσω από το Mineral Line, εκεί που είναι το δέντρο, άμα κάνει drop εκεί πέρα ο Bonito, μπορεί να... και θα κάνει ένα turret εκεί. Δεν είναι άσχημη ιδέα, ίσως να αποτρέψει το drop κάπου, να το κάνει λίγο πιο δύσκολο. Ωραίος. Εντάξει, το πήρε. Τώρα το έσωσε. Και ο Bonito δεν παίρνει εκείνη την απομακρυσμένη κάπως βάση, παίρνει την κάπως πιο λογική τρίτη βάση που είναι... πιο κοντά στη δεύτερη σου βάση για να την... Λοιπόν, θα δούμε πολύ Marine, πολύ Bio μάχες από τον Bonito. Να πούμε τα upgrades του λίγο, είναι 1-1, πάει για το 1-2. Ναι, ενώ ο Hot Cookies αντίστοιχα είναι στο 1-1. Τώρα... Βέβαια, ο Bonito έχει δύο εργοστάσια που φτιάχνει tanks, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και παίρνει και μια κρυφή βάση τρίτη. Πολύ κρυφή παίζει. Και θα πάει για ένα μεγάλο ντρόπο hot cookies και θα τον δει ο Μπονίτου, θα στιμάρει και θα τα σώσει τελευταία στιγμή. Εκεί βέβαια μας συζητάει. Ναι, έχασε ένα μέτρημα γεμάτο. Όχι, να δω κάτι άλλο. Για να δούμε. Του κόβει την παραγωγή, σηκώνει και το command center. Ήδη είναι επιτυχία αυτό για τον Μπονίτο. Είναι αυτό το σημείο που μου λέει χθες, Αντώνη. Τρέχα γύρευε εδώ πέρα. Εκεί άμα κάνει σεις, δύσκολα το διώχνει ο αντίπαλος. Ο Μπονίτο τραβιέται, κλειδί, αφήνει ένα τάρκ. Παίρνει και τα SCVs και θα πάει για... Πάει να σπάσει το contain. Πού να ξέρουμε και τι για μόνο ένα τάρκ. Πολύ έξυπνο ο Μπονίτο. Την ψηλιάσει και τη δουλειά. Έσυσε όλο το στρατό γιατί διαφορετικά θα είχε πρόβλημα με όλα αυτά τα SCVs. Θα έσπαγε το contain, θα τα κάναν τα μας και για να με έρχεται το λίνο μου και να κλείσουνε. Και γίνεται εδώ η μεγαλύτερη μάχη του αγώνα. Δεν είναι σεις, κάνε σεις Μπονίτο, δεν έχει σεις. Έχει σεις ο Μπονίτο, δεν έκανε σεις και έχασε όλα τα μάνι και τώρα αυτά τα... Αυτά τα τάξη είναι απροστάτευτα, παρόλα αυτά να πούμε ότι η ζημιά είναι... 364 SCVs να πούμε. Δεν κάνει σεις και το πρώτο στιμ έρχεται από τον Μπονίτο, θα του φάει όλο το infantry γιατί έχει κουπίριο upgrades. Και τώρα αυτά τα τάξη θα τα καθαρίσει, όχι δεν θα τα καθαρίσει. Δεν θα τα καθαρίσει. Εξωάμα πολύ δίπλα τους, πολύ έξυπνα πήγε δίπλα. Μπράβο το πολύ ωραίο Μπονίτο, πολύ έξυπνο, μπράβο, ούτε εσύ δεν θα το κάνεις Αντώνη. Όχι, το έχω κάνει. Α, εντάξει. Φοβερές μάχες και από τους δύο, φοβερές επιλογές, φοβερό decision making. Όμως σηκώθηκε το τρίτο, το κρυφό, το τέταρτο μάλλον, του Μπονίτο. Και άμα... Βέβαια δεν έχει κάνει ακόμα SCV transfer και έχει ήδη, όπως βλέπουμε, στη δεύτερη βάση έχει 500 SCVs. Θα κάνει, πιστεύω, τώρα που ηρέμησε κάπως το παιχνίδι, θα κάνει το transfer. Planetary το τρίτο. Ναι. Για να δούμε τώρα, ο Hot Cookies έχει πρόβλημα. Από εκεί που φαινόταν να κρατάει και να το κάνει πολύ καλά catch-up, παρόλο το που στην αρχή, τώρα υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Εσάν... Δύο πλοία στο σκοτάδι περνάει ένα δίπλα στον άλλον. Και τώρα κάνουμε ησυχία εδώ πέρα να μην ανακαλύψει ένα στον άλλον. Ο Μπονίτο ψηλιάζεται ότι ο Hot Cookies έχει πάρει αυτό, αλλά ξέρει ότι έχει πάρει το άλλο. Για να δούμε. Ο Hot Cookies. Μπονίτο ξανατραβιέται πίσω. Ξανατραβιέται γιατί είδε, είναι η ηρωίδα του Ζελνάκα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα πλήρη στρατό του Hot Cookies. Fusion Core, γιατί δεν μου τα βλέπει αυτά. Και έχουμε και Caduceus Reactor. Για να δούμε. Τα Battle Cruisers δεν είναι και τόσο καλά. Δεν είναι... ποτέ δεν ξέρει. Για να δούμε, όχι, γίνεται το πρώτο στήμα από τον Μπονίτο εδώ πέρα και εκεί. Μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι πάρα πολύ μανί. Και έρχεται όμως εδώ πέρα το flank. Και αυτό το flank, γιατί δεν κάνει εσύ τα tank. Του λέει θα κάνω 1A, θα περάσω από πάνω και θα το ξεφτυλίσω. Για να δούμε, κερδίζει ο Μπονίτο αυτή τη μάχη. Κερδίζει αυτή τη μάχη και. Θα κερδίσει ο Hot Cookies μάλλον, ή όχι. Μπονίτο. Μπονίτο κερδίζει αυτή τη μάχη. Τα Medivac προσπαθεί να τα σώσει για να δούμε, έρχονται και άλλα μανί. Ακόμα δεν έχει κάνει CD transfer πάντως ο Μπονίτο και αυτόν τον μεγάλο μειονέκτημα. Γι' αυτό και το income είναι κοντά. Είναι κοντά, έχουν 500 μήνυμα διαφορά, αλλά έχουν 300 διαφορά στο γκάζι. Απλά να πω ότι σε πολύ λίγη ώρα θα τελειώσει το 3-3 του Μπονίτο και 3-3 Marines θυμαρισμένα με από πάνω Medivac και Caduceus Reactor είναι άντε γεια. Ωπ, έχει χάσει τα rally point του εδώ Hot Cookies. Κρίμα να χάνει 100 γκάζια. Χάνει 100 γκάζια πάλι. Για να δούμε, θα δούμε Battle Cruiser Personal. Θα επιβεβαιώσει το πορτρέτο του. Πάντως περίεργο παιχνίδι. Πολλά Marines, πολλές μάχες. Συνήθως τα TVT δεν έχουν τόσο πολλά Marines. Βέβαια, επειδή ο χάρτης είναι πολύ μεγάλος, ευνοεί το να έχεις πολύ γρήγορες μονάδες. Δηλαδή μπορείς να κάνεις επίθεση κάπου, να κάνεις μετά υποχώρηση, counter attack κάπου αλλού. Εγώ να πω ότι δεν μ' αρέσει το transition σε Battle Cruiser γιατί υπάρχει πάρα πολύ infantry. Δεν είναι να πεις ότι είναι πολύ heavy tank με πολύ λίγα Marines. Έχει πολλά upgrades σε αντίθεση με το infantry του Bonito το οποίο έχει. Για να δούμε, εδώ πέρα τώρα θα προσπαθήσει να σνιπάρει το τρίτο με Seas. Ναι. Οπ. Θα πάει το τρίτο. Κατά λάθος μάλλον. Μάλλον. Για να δούμε. Και παίρνει τέταρτο Hot Cookies, κρυφό πάλι. Θα κάνει το Steam. Όχι! Όχι, θα ρίξουν πάρα πολλά τα μάνικα τον Μπονίτο εδώ πέρα. Yeah. Θα ρίξουν πραγματικά και άνετα. Πάρα πολλά Medivac με upgrade για το Caduceus Reactor. Και μόλις έκανε και transfer τα SCVs επιτέλους ο Μπονίτο στην τέταρτη βάση, άρα είναι μια χαρά. Μανία, είσαι με το μάκρο, μ' αρέσει. Είναι, πιστεύω, σε πολύ καλή θέση ο Μπονίτο αυτή τη στιγμή. Θα κάνει και εσείς από εκεί κάτω, όχι, θα πάει επάνω. Ξέρω ότι τον έχει, δεν χρειάζεται καν να κάνει παιχνίδια εσείς, κάνει απλώς attack move. Έχει πολύ στρατό και θα κάνει εσείς εκεί πάνω. Τελευταία επίθεση απελπισίας του Hot Cookies και...
Μάλλον θα δούμε τις ζήσεις. Έχουμε 100 φουτ διαφορά, έχει τελειώσει το παιχνίδι. Δεν είδαμε τον Battle Cruiser. Το Battle Cruiser, να είναι εδώ. Βέβαια, αφού του είσαι, έχει χάσει κάτι Marines πίσω εδώ και πόση ώρα. Ναι. Είναι σε ένα δέντρο. Αντικράφη. Είναι σε ένα δέντρο και γυάζονται. Δεν ξέρω από το Hot Cookies. Κρύβονται κάτω από το δέντρο, μπας και τα βρει. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και το δεύτερο. Πάρα πολύ όμορφο. Ένα. Ένα-ένα λοιπόν. Φοβερά παιχνίδια σήμερα. Η καλύτερη μέρα StarCraft για σε ελληνικό τουρνουά που έχει συμβεί ποτέ. Και όλα αυτά μας θα προσφέρει το HSL, eShop.gr, GameBattles.gr, iTech4U, ηλεκτρονικό μαγαζίνο.gr και Rockcut. Rockcut. Έχεις τίποτα Rockcut? Εγώ δεν έχω, να σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν έχω, αλλά είναι αρκετά γνωστή εταιρεία που φτιάχνει ποιοτικά keyboards, πληκτρολόγια. Έχει ένα σύστημα για διαχείριση καλωδίου ώστε να μην τραβιέται, να μην κολλάει το καλώδιο πάνω στο. Λοιπόν, να σταματήσουμε. Θέλεις να πεις κάτι για το δεύτερο set πολύ σύντομα πριν σταματήσω το record? Όχι, πολύ καλό και αρκετά πρωτότυπο. Δεν βλέπουμε συνήθως τόσο πολύ επιθετικότητα με πολλούς Marines. Βέβαια, ξεκίνησε από την αρχή έτσι. Και ήταν δύσκολο να κάνεις transition σε tanks γιατί λόγω της συνεχής πίεσης που υπήρχε. Ωραία.